Γεια και χαρά στους φίλους και στις φίλες του καναλιού. Σήμερα ένα πολύ ωραίο ανάλαφρο επεισόδιο μετά από 1,5 μήνα απουσίας. Σήμερα εδώ θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο και σπάνιο εξαιρετικά περιοδικό, γνήσιο κατάλογο της Nintendo σχετικά με τα πρώτα παιχνίδια του Game Boy, το οποίο μου το δάνεισε ο φίλος του καναλιού, ο Ντένις ο Σουρβάνος, για να γίνει αυτό το επεισόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντένις. Και εδώ έχω φέρει παιχνίδια που έχω από μικρός και θα τα δούμε μέσα στο κατάλογο και κάποια από εδώ που είναι, ας πούμε, στις θήκες της Nintendo, όσοι θυμάστε που πουλάγανε στα μαγαζιά έτσι τις θηκούλες. Επίσης θα δούμε extra goodies και ένα read through τον δεύτερο κατάλογο της Nintendo που τον έχω από μικρός, ο πρώτος δυστυχώς μου λείπει, και θα δούμε και το καταλογάκι, το σπάνιο με τα αυτοκόλλητα Super Mario με τις τσίγλες, αν θυμάστε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, αλλά πριν ξεκινήσουμε να πιούμε και λίγο καφεδάκι και να το βάλω μέσα σε αυτή την κούπα. Όσοι θυμάστε, την είχα πάρει από το Βερολίνο, από το Computer Spele Museum, και το αστείο με αυτή την κούπα είναι ότι θα δείτε ακριβώς τώρα τι κάνει. Μόλις αρχίσει να πάρει λίγο θερμοκρασία, θα δούμε ένα πολύ όμορφο εφέ. Μισό λεπτό να ανακατέψουμε και λίγο και τη ζάχαρη. Και το εφέ, επειδή γίνεται τώρα, θα το δούμε τώρα. Ο τερματισμός από το Super Mario 1, παιδιά. Για όσους δεν το είχατε δει στο επεισόδιο του Βερολίνου, έχετε την τύχη να το δείτε τώρα, όσοι δεν γνωρίζετε τι είναι. Είναι κούπες οι οποίες αλλάζουν εικόνα με θερμότητα. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία θεματική Nintendo Game Boy. Και τι καλύτερο από να την έχω τώρα εδώ για αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, εδώ είναι επίσης και το Game Boy μου που σας έχω δείξει ήδη στα πρώτα επεισόδια του καναλιού, που το είχα από Αγγλία, το είχε φέρει ο πατέρας μου ένα χρόνο πριν έρθει η Nintendo στην Ελλάδα, δηλαδή έπαιζα μαζί το 1990, ενώ η Nintendo ήρθε το 1991 Οκτώβριο στην Ελλάδα. Το έχω πει αρκετές φορές για να το μάθει ο κόσμος βάσει στοιχείων. Και εδώ λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να κατεβάσω λίγο την κάμερα για να βλέπουμε καλύτερα το περιοδικάκι μας. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά και φύγαμε. Λοιπόν, αυτό το κατάλογο τον είχαν στείλει στον φίλο τον Ντένις από Αμερική το 1990 ή 1991, μου διαφεύγει τώρα η ημερομηνία επακριβώς. Ο Ντένις έφυγε από την Αμερική το 1989 και είχε την τύχη λοιπόν οι συγγενείς του και τα πολλά του, τα πρώτα και δεύτερα ξαδέρφια που είχε στην Αμερική, να του στέλνουν γενικά πραγματάκια όμορφα που εδώ ακόμα είτε δεν υπήρχαν είτε θα ερχόντουσαν λίγο πιο καθυστερημένα λόγω της αργής παρουσίας της Nintendo στην Ελλάδα σχετικά με την Αμερική ή άλλες πόλεις του εξωτερικού. Αυτός είναι ένας κατάλογος που δεν βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα και έχει διατηρηθεί σε αρκετή καλή κατάσταση, χωρίς ξεκολλημένες σελίδες κτλ. Και όπως είπα λοιπόν και πριν, αναφέρεται σχετικά στα πρώτα παιχνίδια του Game Boy. Οπότε λοιπόν πάμε λίγο να τον ανοίξουμε. Λοιπόν, έχει εδώ κάποιες κατηγοριοποιήσεις: action παιχνίδια, puzzle παιχνίδια, adventure παιχνίδια, RPG παιχνίδια και sports. Λοιπόν, συνολικά τα παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, που παρουσιάζει είναι 130, όχι βέβαια όλα αυτά, και με κάτι στο τέλος, κάτι άλλα tips. Εδώ λέει ότι το community του Game Boy μεγαλώνει, ένα μήνυμα πρόλογο από τον εκδότη. Εδώ μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που δεν είχα ξαναδεί ποτέ. In-depth reviews. Πριν ξεκινήσω με το Super Mario το πρώτο, θα ήθελα να πω ότι, παιδιά, για όσους είναι μικρότερα ηλικιακά από μένα, τότε όταν είχαν βγει τα πρώτα video games, να το πω έτσι, και είχαν έρθει στο σπίτι μας μέσω της Nintendo και της Sega στην αρχή της δεκαετίας του 90 ή στο τέλος της δεκαετίας του 80 με κάποιες παρασαγωγές Sega ή Nintendo το NES κατά προτίμηση. Πολλά παιχνίδια λοιπόν δεν μπορούσαμε να τα τερματίσουμε με τη μία. Ήταν κάποια παιχνιδάκια που τερματιζόντουσαν εύκολα, αλλά κάποια άλλα, ας πούμε, μας τυρανάγανε. Συγκεκριμένα εγώ μπορώ να θυμηθώ ότι με τυράννησε πάρα πολύ το Zelda, το Link's Awakening στο Game Boy. Τότε λοιπόν τι γινότανε? Καταρχήν
δεν υπήρχε, παιδιά, το ίντερνετ. Τώρα, όταν κολλάμε σε ένα παιχνίδι, η πρώτη μας κίνηση, τουλάχιστον εμένα, είναι τώρα να μπω στο IGN, στα guides του IGN, ή παλιότερα, πριν από 15-20 χρόνια, έμπαινα, ας πούμε, στο GameSpot. Τότε, λοιπόν, δεν υπήρχε το ίντερνετ. Υπήρχαν δύο διαφορετικές μέθοδοι. Η μία ήταν η πιο συνηθισμένη. Η μία ήταν, λοιπόν, περιοδικά του τύπου της εποχής. Πολλά περιοδικά ελληνικά τότε είχαν στις τελευταίες σελίδες guides, tips κτλ. Ένας άλλος τρόπος, ο οποίος τουλάχιστον για Nintendo προϊόντα στην Ελλάδα ήταν ένα αρκετό όμορφο βοήθημα για τα πιο δημοφιλή παιχνίδια, ήταν το περιοδικό του Nintendo Club, το έδινε η Tōtsu Ellas σε συνδρομητές της εταιρείας, οι οποίοι είχαν αγοράσει παιχνίδια και απλά είχαν κάνει την καλή να στείλουν κάποια εγγύηση προς την Tōtsu. Το περιοδικό αυτό έχω, βασικά λάθος, τα περιοδικά αυτά έχω αρκετά, απλά δεν τα έχω βγάλει τώρα εδώ στο τραπέζι. Τα έχω δείξει όμως στο επεισόδιο του Game Boy που έχω κάνει παρουσίαση. Μου λείπουν περίπου 3-4 από τα 15, αν θυμάμαι καλά. Και εκεί, λοιπόν, υπήρχε κάτι αντίστοιχο με αυτό εδώ. Υπήρχαν, δηλαδή, καρέ του παιχνιδιού σιγά σιγά για να δούμε πού υπήρχαν κρυμμένες ζωές, μυστικά περάσματα, super weapons, power ups κτλ. Άρα, λοιπόν, ο τύπος τότε της εποχής ήταν ένας οδηγός, ένα βοήθημα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε εμπόδια στα αγαπημένα μας παιχνίδια, είτε με τέτοια μορφή, με guides, είτε με τη μορφή cheats, κωδικούς που έπρεπε να βάλεις γρήγορα γενικά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή στην αρχική οθόνη. Ένας άλλος τρόπος, ο οποίος ήταν διαδεδομένος, αλλά όχι στη χώρα μας, στην Αμερική μέτραγε πάρα πολύ και στο εξωτερικό, Αγγλία, Ευρώπη κτλ., ήταν η hotline γραμμή της Nintendo. Εκεί πραγματικά καλούσες με χρέωση και υπήρχε, από όσο έχω μάθει, αυτοματοποιημένο μήνυμα βάσης του παιχνιδιού που ήθελες και σου έλεγε κάποιους τουλάχιστον κωδικούς για τα cheats. Δηλαδή δεν σου έλεγε πώς να περάσεις, ας πούμε, αυτό το level. Είχε συνήθως cheats. Και τα λοιπά. Αυτό δεν υπήρξε στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά. Υπήρχε νομίζω γραμμή Nintendo, αλλά πιο πολύ για να πάει κάποιος να κάνει service, επισκευές, promo κτλ. Άρα, λοιπόν, εκείνη την εποχή χωρίς το ίντερνετ υπήρχαν αυτά τα δύο πράγματα. Και μετά από αυτή τη μεγάλη παρένθεση που έκανα, αλλά για να είναι πιο ολοκληρωμένο αυτό το επεισόδιο, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Super Mario Land 1, οδηγός. Το έχω από τότε. Βασικά, όλα τα παιχνίδια του Game Boy τα έχω από τότε. Δεν έχω πάρει κανένα παιχνίδι Game Boy τα τελευταία 5 χρόνια που ασχολούμαι με το retro collecting επιθετικά. Τα έχω όλα από μικρός. Αυτά είναι του επεισοδίου, τα επεισόδια για το περιοδικό. Περίπου Game Boy τίτλους έχω κάπου 45. Ήμουν τυχερός, δηλαδή, μικρός που είχα κάπου τόσους πολλούς τίτλους. Super Mario Land 1, λοιπόν. Και εδώ, ας πούμε, βλέπουμε τα στάδια. Λέει, ας πούμε, κάθε ξεκίνημα του guide, τι weapons μπορεί να πάρει ο Μάριο, τι μορφές, άλλα πράγματα που τον βοηθάνε, bonus games στο τέλος. Και εδώ αρχίζει και μας πηγαίνει World 1, τι να προσέξουμε hidden, μια παρουσίαση των εχθρών, του πρώτου level, η Σφίγγα, ο King το μέσου, δεύτερος κόσμος, τρίτος κόσμος, τέταρτος κόσμος. Ο τελικός αρχηγός του Super Mario Land 1 είναι ο Τατάγκα που έχει απαγάγει την πριγκίπισσα. Πολύ διαφορετικός εχθρός από όσους έχουμε συνηθίσει από τα βασίλεια του Super Mario. Γρήγορο γενικά αυτό το guide. Εδώ μας δείχνει αυτό που σας έλεγα με τα καρέ. Μισό λεπτό λίγο να ζουμαρώ, να κοιτάμε λίγο καλύτερα. Εδώ βλέπουμε αυτά τα καρεδάκια που δείχνει τι μπορεί να υπάρχει κρυμμένο και τα επισημαίνει όλα αυτά τα περίεργα. World 1-3, World 2-1, World 2-2. Γενικά, πολύ λεπτομερής περιγραφή. Βέβαια, το Super Mario, εντάξει, έχει μια δυσκολία, αλλά δεν είναι ένα παιχνίδι που εγώ τότε μικρός, ας πούμε, χρειάστηκα guide για να τερματίσω. Σίγουρα μπορεί να έχω χάσει πάρα πολλά power-ups ή secret rooms, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που μπορείς να προχωρήσεις. Θα σας δείξω αργότερα ποιο παιχνίδι εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να τερματίσω και πραγματικά ίσως χρειαζόμουν guide τότε, αλλά το κατάφερα να το ξεπεράσω πολύ πιο μεγάλος. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε αρκετό αφιέρωμα για το Super Mario. Συνεχίζουν έτσι πάρα πολύ. Πολλές σελίδες για το συγκεκριμένο παιχνίδι, μέχρι που στο τέλος εδώ, ας πούμε, φτάνουμε στον τελικό αρχηγό, τον Τατάγκα.
Συνεχίζουμε με μια παιχνιδάρα την οποία την έχω τερματίσει στην κατασκήνωση πρώτης γυμνασίου το 1994. Fall of the Foot Clan. Εντάξει, παιδιά, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Μπορείς να παίξεις και με τα τέσσερα χελονιτζάκια. Πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, τι να λέμε. Όσοι το έχουν ή όσοι το έχουν παίξει, ξέρουν. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Εδώ ο Rocksteady. Boss Battle, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Κάποια στιγμή πρέπει να το πάρω αυτό το παιχνιδάκι, είναι η αλήθεια. Εδώ επόμενη γύρη, stage 2, stage 3. Και εδώ αρκετές σελίδες στο guide. Πω, μνήμες τώρα εδώ που βλέπω. Ο Shredder, παιδιά, ο τερματισμός με τον Shredder. Και το τεχνοδρόμιο, τελικές εικόνες παιχνιδιού. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Και εδώ ο Crank. Συνεχίζουμε με μια απίστευτη παιχνιδάρα Batman, το οποίο θέλω να το πω και δημόσια, ετοιμάζεται ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο σε συλλέκτη, που είχα καιρό γενικά να κάνω τέτοιο επεισόδιο, και αυτός ο συλλέκτης λοιπόν, επειδή είχε δει το επεισόδιο με τα Batman που είχα κάνει στις αρχές του καναλιού και είχα πει ότι είχα τερματίσει αυτό το παιχνίδι μικρός σε ένα εξάδερφο, αλλά δεν το έχω, παιδιά, το παλικάρι μου έκανε δώρο σε σιμπ μορφή, άψογη, το Batman, επειδή το είχα, ας πούμε, έτσι αποθυμένα από μικρός να το έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κίνηση. Θα το δείτε και στο επεισόδιο αυτό που θα βγει. Λοιπόν, το Batman, τι να πω, φοβερό παιχνίδι. Όσοι το έχετε παίξει και αυτό καταλαβαίνετε. Ο Batman γενικά δεν μου άρεσε σαν τα sprites γενικά, έτσι πως ήταν σχεδιασμένος, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε και έναν καλοσχεδιασμένο Batman στην 3,2 inch οθόνη του Game Boy με 8-bit επεξεργαστικό, ας πούμε, output. Είναι λίγο αστείος, μου θυμίζει λίγο νανάκι το οποίο φοράει ένα κατσαρολάκι. Ναι, okay. Τι λέω σαν Batman fan, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Πάρα πολύ όμορφο στην αρχή του παιχνιδιού, Gotham Streets, μετά Axis Chemical, όπου πέφτει ο Jack Napier μέσα στα χημικά, στο τέλος δηλαδή, εδώ που το δείχνει. Και όσοι έχουν δει και θυμούνται την ταινία την πρώτη, ο Jack Napier είναι ο Joker, ο οποίος πέφτει μέσα στα χημικά και μετά επιστρέφει πιο διαβολικός. Εδώ Gotham City, βλέπετε ότι αυτά τα καρέ που λέμε, κρυμμένες ζωές, απαριθμημένα, που μπορείτε να βρείτε τι, The Museum. Πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, παιδιά. Ειδικότερα Over Gotham City, το stage το οποίο παίζεται με το Batwing και υπάρχουν έτσι πάρα πολύ όμορφα μποσάκια. Είναι πάρα πολύ όμορφο και μου θυμίζει και συγκεκριμένα το Adventures of Batman & Robin, το stage με τον Two-Face, μετά που υπάρχει αντίστοιχο σε Khan, δηλαδή με το ο Batman είναι με τη στολή και καλά πετάει πάνω από τον Gotham, αλλά είναι σίγουρα επηρεασμένο από αυτό εδώ το παιχνίδι που είναι με τον Batwing και υπάρχει τέτοιο arcade στοιχείο. Gotham Cathedral στο τέλος και που πέφτει ο Joker από ψηλά και σπάει και το έδαφος, ας πούμε, όσοι το θυμάστε. Operation Contra, ένα επόμενο παιχνίδι το οποίο στην Αμερική λεγόταν έτσι, αλλά εδώ στην Ελλάδα ήταν γνωστό ως Probotector, παιδιά. Στην Αμερική είναι τελείως διαφορετικό το εξώφυλλο, όπως μπορούμε να δούμε, και δεν υπάρχει ο Probotector, το ρομπότ. Είναι οι άνθρωποι, οι κλασικοί που υπήρχαν στα παιχνίδια Contra του NES. Στην Ευρώπη λοιπόν, επειδή δεν γουστάραν και καλά να υπάρχει κάποιος που σκότωνε, ξέρω εγώ, ανθρώπους, γιατί εκεί ήταν το concept στην αρχή, αποφασίσαν να το καταστήσουν με ρομπότ και να χτυπάει εξωγήινους. Βέβαια, και στο συγκεκριμένο παιχνίδι χτυπάει εξωγήινους, απλά ο παίχτης είναι άνθρωπος, δεν είναι ρομπότ, ο Probotector. Αυτό, θέλω να πω την πικρή μου αλήθεια, ότι αυτό ουσιαστικά είναι το τρίτο ή τέταρτο παιχνίδι που έπαιξα Game Boy στη ζωή μου, το 1993, αν θυμάμαι καλά, 1992. Μάλλον 1992, ήταν καλοκαίρι, ήμουνα σε ένα νησί και το έπαιζα δανεικό από μια κοπελίτσα, θυμάμαι καλά. Και είναι τα παιχνίδια που, παιδιά, δεν έχω τερματίσει.
Φτάνω μέχρι το 5ο level και ξεμένα από ζωές ή από κοντίνιους. Η μόνη λύση πραγματικά για δεν το τερματίσω είναι μέσω emulator. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι και platform, αλλά μετά βλέπουμε τη δράση και από πάνω. Δηλαδή, δύο levels είναι έτσι σίγουρα και τα άλλα τρία είναι κανονικά γραμμικά, platform, πηδάς, ανεβαίνεις και τα λοιπά. Πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, έχει βγάλει και συνέχεια, δεν το έχω δυστυχώς, αλλά Robodector πιστεύω ότι λέει πολλά στους Έλληνες. Μια άλλη παιχνιδάρα, Double Dragon, ο Billy και ο Jimmy Lee, τα αδερφάκια. Από Double Dragon εγώ έχω μόνο το 3 για το NES από τότε, από μικρός, πολύ όμορφο παιχνίδι. Έχω παίξει όμως το 2 στο Game Boy. Εντάξει, με όμορφο franchise και αυτό. Δυστυχώς δεν έβγαλε μετά πάρα πολλά παιχνίδια στις επόμενες γενιές, ψιλοσταμάτησε. Και εδώ τα guides του. Συνεχίζουμε με το Nemesis, το οποίο είναι R-Type φάση παιχνίδι. Δεν το έχω παίξει ποτέ, να σας πω την αλήθεια. Μοιάζει αρκετά με το R-Type. Ίσως αν το βρω κάπου οικονομικά να το τσιμπήσω. Και λέω να αρχίζω να μπω στη φάση να μαζεύω SIB κομπλέ παιχνίδια Game Boy. Είναι το μόνο κομμάτι από τη συλλογή μου που δεν έχω ασχοληθεί, παιδιά. Ό,τι έχω σε SIB είναι αυτά που έχω από μικρός, που έχουν επιζήσει. Δηλαδή 6 κομμάτια. Για να δούμε εδώ τι επόμενο υπάρχει. Να πιούμε και λίγο καφέ, δώστε μου ένα λεπτάκι. Μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι να βλέπουμε εδώ το Nemesis. Πω πω και τώρα, εντάξει, γεια σας. Castlevania, παιδιά. Castlevania, δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το παιχνίδι. Θυμάμαι στο δημοτικό ένα συμμαθητής μου, ο Γρηγόρης. Γρηγόρη, με παρακολουθείς, ρίξε ένα like. Να φέρνει το Game Boy κρυφά 1992 και να παίζει στα διαλύματα, όχι, συγγνώμη, σε εκδρομές που πηγαίναμε τις ημερήσιες εκδρομές σε ένα άλσος, και έπαιρνε μαζί του το Game Boy του και κολλάγαμε από πάνω 10 παιδιά κάτω από τον ήλιο να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται με αυτή την παιχνιδάρα, την οποία, επειδή μόλις το είχε πρωτοπάρει, δεν μας άφηνε να ανταλλάξουμε κασέτες ο Γρηγόρης, και επειδή φαίνονταν πολύ πιο ωραίο από το δικό μου το Super Mario το 1 που είχα και κάτι άλλα παιχνίδια πρώιμα, είχαμε πάθει πλάκα. Γιατί ήταν αρκετά καλοσχεδιασμένο και η μουσική και γενικά ένα creepy παιχνίδι. Πάρα πολύ όμορφο. Πολλά levels. Και βλέπετε εδώ αυτό με τα καρέ, το οποίο μας δείχνει τι να προσέξουμε. Πιστεύω ότι όποιος είχε μικρός ένα τέτοιο βιβλίο ήταν η Holy Bible του, δηλαδή θα το γούσταρε αφάνταστα να έχει κάτι τέτοιο. Και πραγματικά αυτός ο κατάλογος που έχει διατηρηθεί έτσι από τον Dennis, πραγματικά δίνω respect. Αρκετά έτσι stages βλέπουμε που τα αναλύει. Άλλο ένα όμορφο παιχνίδι, το ξέχασα αυτό, πριν το αλλάξουμε. Παιδιά, κοιτάξτε, από τα χρόνια, από το βάλε βγάλε με τα εδρωμένα δάχτυλα που παίζαμε, κλασικά πως έχουν κάνει fade out τα αυτοκόβητα. Λοιπόν, Gremlins 2, το έχω παίξει από έναν συμμαθητή μου Ελληνοαμερικάνο το 1994-95 στο γυμνάσιο, το είχε φέρει από την Αμερική. Και τότε τα Gremlins είχαν πέρασει στην Ελλάδα, γιατί οι ταινίες είχαν αφήσει πολύ ωραίο στίγμα. Ήτανε κόμικο θρίλερο, ιδίως όσοι δεν τις έχετε δει, κάντε μια αναζήτηση Gremlins 1 και Gremlins 2. Και μετά είχαν βγει κάτι spin-off αντιγραφές που θυμάμαι τα λέγανε Critters και τα λοιπά, όσοι θυμάστε. Αρκετά stages και εδώ το guide. Και τώρα πάμε σε μια παιχνιδάρα. Παιχνιδάρα, παιδιά. Παιχνιδάρα, το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη, το έχω από μικρός, το έχω λιώσει εννοείται. Ένα παιχνίδι που παίζεται διπλό, μας το λέει και εδώ το guide. Μπορεί κάποιος να διαλέξει, παίζει καταρχήν με link cable, πρέπει να έχουμε δύο Game Boy, ένα link cable και δύο φορές το παιχνίδι. Ο ένας παίκτης μπορεί να διαλέξει το κόκκινο Οκτώβρη και ο άλλος να διαλέξει τον σοβιετικό στόλο. Όπου ο ένας παίζει με το κόκκινο Οκτώβρη και ο άλλος συνεχώς εναλλάσσει πλοία, ελικόπτερα και άλλα υποβρύχια για να κυνηγήσει το μυστικό όπλο του κόκκινου στρατού, του κόκκινου στόλου, καλύτερα, κόκκινος Οκτώβρης.
Πολύ όμορφο παιχνίδι. Από τα πολύ αγαπημένα μου, βασικά είναι στα top αγαπημένα μου. Ίσως επειδή μου άρεσαν τα υποβρύχια και το υγρό στοιχείο, θεωρώ αυτό ένα παιχνίδι τα κορυφαία για το Game Boy αλλά και γενικά για τη ζωή μου. Σε κάθε τέλος επιπέδου υπάρχει ένα τεράστιο boss. Είναι ή 7 ή 8 επίπεδα αν θυμάμαι καλά. 8, συγγνώμη. Πολύ δύσκολα όσο φτάνουμε προς το τέλος, όσο φτάνουμε δηλαδή προς την Αμερική. Κάπου σε κάποια φάση φτάνουμε και στη περνάει και καλά από την αρχαία Ατλαντίδα. Και επίσης, παιδιά, η έκδοση του Super NES είναι φανταστική, είναι πανέμορφη. Έχει περισσότερες λειτουργίες στο υποβρύχιο, έχει πιο ωραίο HUD display, ας πούμε, κάτω με τα στατιστικά του υποβρυχίου. Πιο όμορφες εκρήξεις, γενικά πιο όμορφα animations. Super Nintendo έχρωμα είναι αυτό. Αλλά υπάρχει και φυσικά και το NES Port, το οποίο είναι έγχρωμα, είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι και είναι μια λίγο πιο όμορφη εμπειρία. Όσοι έχετε NES Mini χακαρισμένο και δεν έχετε NES, μπορείτε να το κατεβάσετε, να το παίξετε εκεί και πιστεύω ότι θα σας αρέσει αρκετά αυτό το παιχνίδι. Το γεννήθηκε κόκκινο Οκτώβρη λοιπόν, πολύ αγαπημένο προσωπικά, και πάμε σε ένα επόμενο παιχνίδι, το οποίο εδώ βλέπουμε διαφορετικό εξώφυλλο, γιατί είναι αμερικάνικο. Πολλά αμερικάνικα παιχνίδια με τα ευρωπαϊκά τα PAL έχουν διαφορετικά εξώφυλλα. Πιστεύω αρκετοί το γνωρίζετε. Και εδώ βλέπετε το R-Type, το έχω λιώσει. Τα βάλε βγάλε με τα ιδρωμένα δαχτυλάκια τότε. Λοιπόν, πολύ όμορφο παιχνίδι. Η Baidu Empire, η οποία έρχονται οι εξωγήινοι και θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο. Πραγματικά, για να γίνει ο πραγματικός τερματισμός, ο κανονικός τερματισμός του παιχνιδιού, πρέπει να το τερματίσουμε, παιδιά, δύο φορές. Ναι, καλά ακούσατε. Με το που το τερματίζετε, πρέπει να παίξετε μπάλα ξανά κατευθείαν για τον πραγματικό τερματισμό. Δεν έχει πολύ μεγάλο αφιέρωμα εδώ, δύο σελίδες. Συνεχίζουμε με το Solar Striker, ένα πολύ γνωστό παιχνίδι από τα πρώτα και αυτό που είχε βγει με την κυκλοφορία του Game Boy. Δυστυχώς δεν το έχω. Δεν ήταν γενικά ένα super wow τίτλος, αλλά πολλοί το γνωρίζουν και το έχουν. Revenge of the Gator, άλλο ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχω. Εδώ βλέπουμε έτσι αυτά τα όμορφα, τα details δηλαδή του guide. Tetris, τι μπορεί να πει κανείς για το Tetris? Bundle μέσα στο Game Boy, στο πρώτο κουτί. Tetris Game Pack is included. Για όσους τυχόν δεν το έχουν δει, να ρίξω και ένα γρήγορο. Εδώ βλέπουμε Quicks, Tennis και Golf. Και εδώ βλέπουμε Super Mario Land 1 και το AC Adapter. Το Tetris ήταν το πρώτο μου παιχνίδι αναγκαστικά με το Game Boy. Και όπως έχω πει και στο επεισόδιο που έχω κάνει αφιέρωμα στο Game Boy, είχα πει ότι επειδή ο πατέρας μου το είχε φέρει Χριστούγεννα του 90 το Game Boy από την Αγγλία, και επειδή η Nintendo ήρθε εκεί Οκτώβρη στην Ελλάδα και πιο πολύ άρχισε να εμφανίζεται στα μαγαζιά Νοέμβρη-Δεκέμβρη, παιδιά, σχεδόν για ένα χρόνο κρατούσα το Game Boy στα χέρια μου, ένα πολύ υποσχόμενο μηχάνημα με ένα παιχνίδι μόνο Tetris. Και να κοιτάω στα πλάγια το κουτί που έδειχνε, ξέρω εγώ, το Super Mario κτλ. Και να λέω, σίγουρα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια γι' αυτό. Αλλά πού θα τα βρω, πού θα τα βρω, πού θα τα παίξω? Και δεν τα βάζα πουθενά. Οπότε ένα χρόνο έφαγα ψυχαναγκασμό με αυτή την παιχνιδάρα, την Tetris, η οποία είχε πάρει τα δικαιώματα από έναν σοβιετικό τότε δημιουργό, ας πούμε, παιχνιδιών. Τώρα ξεχνάω το όνομα. Πήγα να πω Ισαάκ Ασίμοφ, αλλά αυτός είναι ο σοβιετικός πατέρας των ρομπότ, της έννοιας του ρομπότ, δεν είναι αυτός. Αλεξέι Παζίτνοφ, ναι, εντάξει παιδιά, αυτός είναι, το θυμάμαι από το intro τώρα του Game του Tetris. Αλεξέι Παζίτνοφ, ο σοβιετικός που το φτιάξε, χάρηκα τώρα. Λοιπόν, tips για αυτή την παιχνιδάρα, το Tetris. Το Tetris έπαιζε και ο πατέρας μου και η μάνα μου φανατικά, φανατικότατα. Μου το παίρνανε και τσακωνόντουσαν ποιος θα παίξει Tetris και ποιος θα βαρέσει μεγάλο high score. Εθιστικό, απλό παιχνίδι αλλά εθιστικό. Dr. Mario, puzzle game, στο ύφος σχεδόν του Tetris, αλλά όχι ακριβό. Puzzle game, όμορφο, δεν το έχω. Πιστεύω ότι μόνο και μόνο για θέμα αναμνήσεων πρέπει να το πάρω κάποια στιγμή. Dr. Mario, advanced moves εδώ. Πάμε άλλο ένα παιχνίδι, Quirk, που το έχω και αυτό από μικρός.
Puzzle game, μια ντομάτα είναι, ο Quirk, ο οποίος μπαίνει σε διάφορα έτσι levels που πρέπει να βρει την άκρη και τα λοιπά. Not a big deal, δεν είναι ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά έχει την πλάκα του, ήταν ένα από τα πρώτα puzzle games, 1989, Acclaim. Εταιριάρες οι οποίες, εντάξει, okay, κάτι κάνουν ακόμα. Επόμενο παιχνίδι που έχω και αυτό από μικρός, Solomon's Club, το οποίο είναι του 1991, λίγο πιο όμορφο από το Quirk, και αυτό όμως puzzle game. Εντάξει, δεν είναι Castlevania, δεν είναι Fortress of Fear, δεν είναι Super Mario Land 2 και Wario Land, ήταν ένα άλλο παιχνίδι. Γενικά, όσοι είστε φίλοι του Game Boy, θα έχετε παρατηρήσει ότι στην αρχή είχαν βγει έτσι κάποια καλά παιχνίδια, αλλά τα περισσότερα ήταν χλιαρά. Μετά, επειδή το Game Boy συνέχισε να βγάζει τίτλους, ξέρω εγώ, και μέχρι το 96, ας πούμε, το ασπρόμαυρο, και 97 και 98, νομίζω 98 σταμάτησε το Game Boy Official, το ασπρόμαυρο, έχει βγάλει καταπληκτικότατους τίτλους. Άρχισε να βάζει και τις μπαταρίες μέσα μετά, να κάνουν και τα save. Δηλαδή, τι να πω, το Donkey Kong Land, το 1, 2, το 3, που πραγματικά εκτοξεύσανε την επεξεργαστική ισχύ αυτού μηχανήματος. Παιχνίδια διαμάντια. Αλλά εδώ αυτό το guide, όπως είπαμε, είναι για τα πρώτα παιχνίδια που κυκλοφορήσαν για αυτή τη διάσημη κονσόλα της Nintendo. Αυτό το παιχνίδι δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό έτσι, strategy, κάπως, Quarth, αν το λέω καλά. Δεν το γνωρίζω, βλέπω παίζει και του player, Game Link. Και εδώ το τελευταίο παιχνίδι από αυτά που έχω του guide, μια παιχνιδάρα, Gargoyle's Quest. Τι να πω για αυτό το παιχνίδι, παιδιά, τι να πω, είναι ένα φοβερό παιχνίδι, το οποίο ήταν action το λένε, αλλά έχει και στοιχεία RPG, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θυμάμαι, μου το είχε φέρει ο πατέρας μου έκτη δημοτικού από την Ιταλία, αλλά νόμιζα ότι ήταν από την Ιταλία, γιατί το είχε πάρει από το καράβι που πήγαινε Ancona Patra και μου το είχε πάρει από τα Duty Free, οπότε ήταν ελληνικό και έχω ελληνικά τα manuals μέσα και τα λοιπά, άρα ήταν η τότσου. Εγώ νόμιζα βέβαια μικρός ήταν από την Ιταλία, τέλος πάντων. Παιχνίδι το οποίο με φόβιζε κάπως, η μουσική του, λίγο τα τερατάκια, τα power-ups, ήταν λίγο κρυπιάρικα που λέω εγώ. Μέχρι να καταλάβω τι γινότανε, περάσανε 2 χρόνια. Εντάξει, τότε ήμουν και εκτη δημοτικού, τα αγγλικά μου δεν ήταν το ίδιο καλά μέχρι να φτάσω Δευτέρα Γυμνασίου. Και Δευτέρα Γυμνασίου, παιδιά, το τερμάτισα. Σε ένα καλοκαίρι, ας πούμε, πείσμωσα, είπα κάτσε να το τερματίσω, δεν γίνεται να μην το τερματίσω τότε. Εδώ βλέπουμε και τον χάρτη με τα χωριά, δηλαδή έχει και ένα open map κτλ. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Τώρα δηλαδή πλέον είναι πάρα πολύ ψηλά, ας πούμε, στο μυαλό μου για την εποχή, ενώ όταν το είχα πρωτοπάρει πραγματικά δεν ήθελα να το παίζω, με ενοχλούσε, δεν μου άρεσε, γιατί προφανώς και δεν το καταλάβαινα. Εδώ βλέπουμε διεξοδικά έτσι τα maps που έπαιρνε να ανεβαίνεις, να γαραπώνεσαι με τα νύχια στα πλάγια να μην πέσεις στα καρφιά κτλ. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Όσοι δεν το έχετε, πραγματικά πάρτε το και... Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το έχω ανεβάσει και στο site Console Hunter με τα scans των ελληνικών manuals, ή μπορεί να έχω ανεβάσει μόνο το Fortress of Fear, που είναι και αυτό δικό μου από τότε, με ελληνικό manual. Αν δεν το έχω, θα σας το βάλω σύντομα και αυτό το manual που το έχω σε ελληνικά, γιατί έχω ακούσει ότι είναι λίγο σπάνιο το ελληνικό manual του Gargoyle's Quest. Αρκετά, όπως βλέπετε εδώ, maps. Συνεχίζουμε, Cosmo Tank. Δεν το είχα. Και εδώ έχει αρκετές σελίδες. Cosmo Tank. Άλλο παιχνίδι, Fortified Zone. Ούτε αυτό το έχω. Βασικά δεν έχω άλλα από τα εικονιζόμενα παιχνίδια, όσο εγώ σας τα έδειξα. Μεγάλοι χάρτες και εδώ. Ωραία γραφικάκια. Disney's DuckTales, άλλη παιχνιδάρα. Το έχω παίξει δανεικό και αυτό μικρός, στο γυμνάσιο. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Τώρα έτσι που το θυμήθηκα, λέω να το τσιμπήσω, να το πάρω, γιατί έχω και την έκδοση του NES, που ήταν το δεύτερο παιχνίδι που είχα πάρει στο NES μου το 1991, και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να πάρω και αυτό.
DuckTales. Πανέμορφο, πανέμορφο παιχνίδι απλά. Transylvania εδώ, Maps. Final Fantasy Legend. Δεν το είχα και αυτό μικρός. Και νομίζω στην Ελλάδα δεν πρέπει να το είχαμε και πολύ. Έξω πρέπει να μέτρησε περισσότερο. Εντάξει, τώρα εδώ τις πανέγκασες τα μάτια γίνεται. Τεράστιο παιχνίδι, πολλοί χάρτες. Χαμός. Κοιτάξτε εδώ. Τιμές, Transformation Table, Magic Spells εδώ, Weapons, πόπο παιδιά. Φαντάσου τώρα να έχεις αυτό το περιοδικό το 91. Απλά τάσπαγε. Sword of Hope. Και αυτό δεν το είχα, δεν είχε τύχει να το παίξω. Πιστεύω ότι κάποιοι ελληνικοί τίτλοι ήταν περισσότερο διαδεδομένοι και είχαν έρθει σε πολύ μεγάλα κομμάτια και παρτίδες από ότι κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό που να τύχαν μεγαλύτερης απολαύσης από τον κόσμο. Πω, κοιτάξτε όλα αυτά τώρα εδώ τα RPG, πόσο μεγάλα αφιερώματα έχουν. Ultima, αυτό το έχω ακουστά, δεν το είχα δει και αυτό μικρός, δεν το είχα παίξει, δεν είχα την τύχη. Χαμούλης και εδώ, κακός χαμός, αλληλούια. Golf, ναι, το golf το έχω, αλλά το ξέχασα και δεν το έχω φέρει. Το έχω πίσω στη βιβλιοθήκη. Mario Golf, αστείο παιχνίδι. Με έχει ταλαιπωρήσει λίγο, μου σπάει και τα νεύρα, αλλά νομίζω δεν έχω ασχοληθεί ποτέ παραπάνω να πω ότι θα το τερμάτιζα. Είχε την πλάκα του, αλλά μέχρι εκεί. F1 Race, παιδιά, μεγάλη παιχνιδάρα. Μεγάλη παιχνιδάρα. Έπαιζε και τετραπλό, αν θυμάμαι καλά, μαζί με αυτό που είχε μέσα δώρο. Αν θυμάμαι καλά, που καλά θυμάμαι, δυστυχώς. Πώς ήταν η φάση τότε όταν σκοτώθηκε ο μεγάλος ο Άιρτον Σένα? Ήμουνα τότε στο χωριό μου και έπαιζα, παιδιά, αυτό το παιχνίδι με τις φόρμουλες. Είχα απορροφεί τόσο πολύ και ξαφνικά, ενώ ο πατέρας μου, η ευχή μου βλέπανε τον αγώνα, μετά όλοι παγώσαμε γιατί είδαμε να σκοτώνεται ο μεγαλύτερος οδηγός ταχύτητας όλων των εποχών, παιδιά. Και μου έκανε εντύπωση που θυμάμαι να παίζω F1 Race και να βλέπω να σκοτώνεται ο Σένα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, το λέω και στο επεισόδιο εδώ για να... Γιατί μου έχει μείνει εμένα. Είναι κάτι το οποίο το θεωρώ λίγο ανατριχιαστικό. Συνεχίζουμε. Days of Thunder. Δεν το είχα παίξει ποτέ. Super RC Pro AM με τα τηλεκατευθυνόμενα και καλά, το οποίο υπήρχε και στο NES. Το είχα παίξει, θυμάμαι, σε ένα φιλαράκι. Δεν είχα ασχοληθεί πάρα πολύ όμως. Το είχα δανειστεί για 1-2 μέρες. Είχε την πλάκα του. Έφτιαχνες και καλά λάστιχα, μπαταρίες, μοτέρ. Το θυμάμαι αυτό. Είχε πλάκα, διάλεγες πίστες. Όμορφο παιχνίδι, συμπαθητικό. Και αυτά εδώ ήταν ουσιαστικά τα guides αυτών των τίτλων. Και εδώ έχει κάποια έτσι παρουσιάσεις, mini reviews για να αγοράσεις κάποια παιχνίδια. Κάποια που ήδη βέβαια τα έχει παρουσιάσει, κάποια όμως που δεν. Π.χ. Amazing Spider-Man, φοβερό παιχνίδι. Burai Fighter, φοβερό, τύπου R-Type, κάπως. Το είχα και ο βλάκας το αντάλλαξα μικρός με κάτι άλλο, με Master System θυμάμαι, κασέτα. Fortress of Fear, Wizards and Warriors X, από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχω παίξει στη ζωή μου. Πολύ ωραίο, φοβερή μουσική, αδικημένο παιχνίδι κάπως. Είναι πλέον, πιστεύω, από τα Hidden Gems του Game Boy. Όσοι δεν το έχετε, να με ακούσετε και να το παίξετε. Hunt for the October πάλι, Kung Fu, Gremlins εδώ τα ξαναβλέπουμε. Navy Seals, άλλη παιχνιδάρα, την έχω. Παιχνιδάρα, η μουσική του δε είναι ασύγκριτα φανταστική. Ninja Boy, Operation Contra πάλι, Paper Boy, The Punisher. Φοβερό παιχνίδι αυτό, τύπου Terminator 2 The Arcade Game ή Operation Wolf για Master System όσοι γνωρίζετε. Robocop, πολύ καλό. Ειδικά το Robocop 2 τάσφαγε. Πάλι έτσι κάποια παιχνίδια που έχουμε δει. Torpedo Range, άλλο με υποβρύχια αυτό. Alleyway, από τα πρώτα και αυτό παιχνίδια έτσι του Game Boy. Solomon's Club, ναι, τα είδαμε. Ναι. Και εδώ πάει πάλι έτσι σε άλλα τύπου τέτοια παιχνίδια. Gauntlet 2, ωραίο παιχνίδι αυτό. Και εδώ Spell Checker, παιδιά. Travel Guide.
Translator, υπήρχαν και τέτοια πράγματα. Final Fantasy 2 και άλλα εδώ, RPG, παιχνίδια και τύπου αθλητικά, Blades of Steel. Αυτό δεν το θυμάμαι, Extra Bases. Motocross Mania, εντάξει, έχω καεί με αυτό το παιχνίδι τότε. Για το World Cup το έχω από τότε, του 90, είναι βασισμένο στο παγκόσμιο κύπελλο του 1990 στην Ιταλία. Αλλά το Motocross Maniax πραγματικά το έχω κάψει, παιδιά, όπως και το NBA All-Star Challenge που έχω. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Skate or Die, εντάξει, ασυζητητή παιχνιδάρα. Το έπαιζα πρώτη γυμνασίου, σαν τρελός καλοκαίρι, μόλις είχα τελειώσει τις εξετάσεις. Πω, δεν τελειώνει. Chess Master. Τι άλλο. Spot. Ο Spot Goes to Hollywood, παιδιά, αν θυμάστε, από Mega Drive και Super Nintendo. Και εδώ Game Index. Και αυτός ήταν ο κατάλογος. Πολύ όμορφος κατάλογος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Dennis, τον Σουρβάνο, που μου τον δάνεισε για να γυρίσουμε αυτό το επεισόδιο. Εδώ γρήγορα θα δείξουμε το δεύτερο κατάλογο, που τον έχω ξαναδείξει βέβαια στο τεύχος με το αφιέρωμα του Game Boy, αλλά εγώ θα πάω κατευθείαν στο Game Boy, που είναι εδώ. Εδώ δεν ξέρω τι στην ευχή έγραφα τότε, πραγματικά δεν ξέρω τι έγραφα τότε. Εδώ έτσι κάποια γκατζετάκια, το Light Boy που το έχω. Το Power Pack δυστυχώς δεν το έχω, ούτε το τσαντάκι μέσα, γιατί είχα ένα άλλο τσαντάκι μέσα σε εγώ μικρός. Αυτό θέλω κάποια στιγμή να το βρω. Βασικά και τα δύο αυτά τα accessorized θέλω να τα βρω για το Game Boy, με τα κουτιά τους. Και εδώ παιχνίδια, Mario 1, Mario 2, Jurassic Park, έρωτας παιδιά με το Jurassic Park, το πήρα μόλις είχε βγει, έρωτας μεγάλος. Prince of Persia, Mickey Mouse, Tiny Toons 2, αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πάρα πολύ όμορφα για μένα. Είναι πολύ καλά παιχνίδια, όπως και συζητεί και το Kirby, που το έχω και αυτό από μικρός και είναι πανέμορφο. Darkwing Duck και αυτό το έχω, δεν έχω λόγια. Battletoads και αυτό το έχω, δεν έχω λόγια, πολύ όμορφο παιχνίδι. Mortal Kombat 1 και αυτό το έχω, πάρα πολύ ωραίο. Και το NBA Challenge έχω και το World Cup. Το Track and Field το έχω παίξει μικρός, δεν το έχω. WWF Superstars και αυτό το είχα παίξει ιδανικό. Skate or Die, ναι, όπως είπαμε, το Cross Manix παιχνιδάρα. F1 Race το είπαμε πριν. Και το RC Pro AM Racing. Mega Man 2, εντάξει, άλλη μια παιχνιδάρα που έχω και πραγματικά είχαμε φάει τρελό σκάλωμα όταν είχε βγει αυτό το παιχνίδι. Burai Fighter, πολύ όμορφο. Probotector, το Operation Contra σε ευρωπαϊκό. Metroid 2, ok, enough said, δεν έχουμε να πούμε λόγια για αυτό το παιχνίδι. Από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, το είχα τερματίσει καλοκαίρι πρώτης γυμνασίου και αυτό. Πραγματικά απίστευτο παιχνίδι. Navy Seals όπως είπα και πριν. Top Gun 2, Double Dragon 1, Double Dragon 3, αυτό είχα παίξει εγώ το 3. Είχα παίξει και ήταν πάρα πολύ καλό. Robocop 2, αλλά με εικόνα από το Robocop 1 έχουν κάνει τυπογραφικό λάθος. Terminator 2, πολύ ωραίο arcade game. Και Spider-Man, πανέμορφο. Spider-Man 2, από τα καλύτερα μου παιχνίδια στο Game Boy. Και βλέπετε, έχω βάλει και ticks δίπλα. Έχω βάλει 5 στα 5, ας πούμε. Το Batman. Το 100 of October. Του έχω βάλει 4 εδώ. R-Type, δεν ξέρω γιατί του έχω βάλει. Το Fall of the Foot Clan που είπα και πριν. Back from the Sewers. Αναβάθμιση, πολύ καλή αναβάθμιση, εικονική. Σε γραφικά, Bart vs. The Juggernauts, το DuckTales που είπαμε, Tiny Toons, παιχνιδάρα, άλλη παιχνιδάρα παιδιά αυτή, απίστευτη. Fortress of Fear, το είπα πριν, Castlevania Adventure, Gargoyle's Quest, Solomon's Club, Quirk, Chess Master και αυτά ήτανε. Δεν δείχνω το κατάλογο, όποιος θέλει να δει το επεισόδιο του Game Boy. Και τέλος, κάτι που βρήκα πριν κανένα εξάμηνο, σκαλίζοντας παιδική αλληλογραφία που είχα από πιτσιρικάς, βρήκα μέσα κάτι το οποίο είχα ξεχάσει ότι είχα, παιδιά. Το άλμπουμ του Super Mario από τις Τσίχλες. Δυστυχώς, μου είχε γίνει κάποια ζημιά και μου έπεσε πάνω μελάνι τότε, που μου το κατέστρεψε πρακτικά. Παρ' όλα αυτά, το έχω όλο συμπληρωμένο, όπως βλέπετε. Το δούμε λίγο από κοντά.
Δεν ξέρω πώς την πάτησα και μου φύγε στυλό, μελάνι και μου το χάλασε απ' έξω. Και όποιος έβρισκε το τυχερό αυτοκόλλητο, είχε δύο επιλογές σε δώρα. Εδώ τα στοιχεία μου, παιδιά από μικρός, ηλικία 12, άρα μιλάμε 1994, το έχω συμπληρώσει, τηλέφωνα δεν ισχύουν, όποιος θέλει να μου κάνει φάρσες. Λοιπόν, οπότε εδώ βλέπετε, δώρο προτιμώ, Game Boy ποδήλατο. Εγώ επειδή είχα το Game Boy λοιπόν ήδη, δεν ήθελα Game Boy, ήθελα ένα Mountain ποδήλατο που έδειχνε. Δυστυχώς δεν το πήρα ποτέ γιατί δεν βρήκα το χειρό αυτοκόλλητο. Δυσκολάκι αυτό, ξέρω κάποια άτομα που το έχουν, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν όλοι έστω συμπληρωμένο. Αυτά λοιπόν από μένα σήμερα, μετά από καιρό που είχα να ανεβάσω επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε, ανάλαφρο. Nintendo σήμερα φάση, 100%, με έχετε συνηθίσει σε γκάκια. Ο καφές κρύωσε, δεν ήπια καθόλου. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, εννοείται θα αφήσετε... Πρέπει να αφήσετε ένα like, γιατί να γουστάρετε, να μου δείξετε και εμένα ότι σας αρέσουν αυτά για να συνεχίζουμε να προχωράμε. Περιμένω ένα σχολιάκι για αυτά που είδατε και φυσικά όσοι έρχεστε πρώτη φορά στο κανάλι, μην ξεχάσετε να ρίξετε ένα subscribe γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να με βοηθήσετε να σαπορτάρετε το εγχείρημα Console Hunter να συνεχίσει να βγάζει επεισόδια. Σύντομα λοιπόν ένα πολύ δυνατό επεισόδιο παρουσίαση συλλέκτη από τα αγαπημένα σας Game Room Tour που ξέρω ότι γουστάρετε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε δυνατά και για το 2020. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια. Now we play with power.